Σημαντική χαρακτηρίζεται η πρωτοβουλία της ομάδας μπάσκετ του Κίδωνα Χανίων, η οποία στο περιθώριο του αγώνα των ανδρικών ομάδων έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα παιδών να παίξει φιλικά παιχνίδια με την αντίστοιχη του Πρωτεαβούλας. Τα φιλικά αυτά παιχνίδια έγιναν στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση του χανιωτικού μπάσκετ και για να μπορέσουν τα παιδιά να πάρουν εμπειρίες από παιχνίδια υψηλού ανταγωνισμού. Εντάξει, προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε μια εκδρομή σε σχέση με το αυριανό παιχνίδι της αντρικής ομάδας με τον Κίδωνα, με κάποια παιχνίδια των παμπέδων εδώ. Πιστεύω ότι θα εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα από αυτά τα παιχνίδια, ας πούμε, να δούμε πώς είναι και το μπάσκετ, ας το πούμε, στην επαρχία, ίσως και με κάποια μεγαλύτερα παιδιά, και να βοηθηθούν και οι δύο ομάδες. Πώς είδατε το επίπεδο? Μια χαρά το είδα. Το απόγευμα παίξαμε με την ομάδα του Ακροτηρίου. Αρκετά καλό ήταν το επίπεδο. Αρκετά καλό. Ναι, όλα πάρα πολύ καλά. Η ομάδα η πρωινή τουλάχιστον, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει την απογευματινή, μας υποδέχτηκε πάρα πολύ καλά. Και εδώ βλέπω από τα πράγματα είναι μια χαρά. Έχω μείνει εντυπωσιασμένος με τις εγκαταστάσεις και με τα γήπεδα. Δηλαδή σε μια ακτίνα, πόσο είναι τώρα, 15-20 χιλιόμετρων, ας πούμε, είναι τρία κλειστά, ίδια κλειστά γήπεδα από ό,τι έχω δει. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Άμα μπορεί να συνδυαστεί και με ερχομό των παιδιών στο γήπεδο, είτε αυτό είναι μπάσκετ, είτε είναι άλλο κομμάτι, βόλεϊ ή οτιδήποτε, είναι η χαρά του αθλητισμού και των προπονητών αυτό το πράγμα, να βλέπουν παιδιά στο γήπεδο. Η ομάδα του Κίδωνα Χανίων μάλιστα κέρδισε και στα δύο παιχνίδια την αντίστοιχη του Πρωτεαβούλας. Αμφότερα τα μάτς έγιναν στο κλειστό γυμναστήριο της Σούδας. Οι φιλοξενούμενοι πάντως έδειξαν ότι χάρηκαν ιδιαιτέρως την επίσκεψή τους στην πόλη των Χανίων. Ο Σύλλογος δίνει μεγάλη βαρύτητα στις υποδομές. Πρόθεσή μας είναι να προωθήσουμε νέα παιδιά στις ομάδες των εφήβων και των αντρών. Ήρθαμε σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Κίδωνα, τον κύριο Ξυλάκη, και αποφασίσαμε να φέρουμε την ομάδα των παμπέδων μαζί με την αντρική ομάδα. Δώσαμε τρία παιχνίδια, δύο με την παιδική ομάδα του Κίδωνα και ένα με την ομάδα του Ακροτηρίου, με πολύ ανταγωνιστικές ομάδες, με ποιότητα και ήθος στο αγωνιστικό κομμάτι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ τη διοίκηση του Κίδωνα για τη φιλοξενία και ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να τους αποδώσουμε. Η περιφέρεια νομίζετε ότι αποτελεί αιμοδότη του ελληνικού μπάσκετ γενικότερα και θα πρέπει να δουλευτούν περισσότερο τα παιδιά στις υποδομές και στις ακαδημίες κτλ. Γιατί εσείς, σαν ομάδα του κέντρου, δίνετε ένα παράδειγμα. Γιατί έχετε πάρα πολλά παιδιά και δουλεύετε πάρα πολύ. Εμείς δίνουμε μεγάλη βάση στις υποδομές. Έχουμε περίπου στα 500 παιδιά στις ακαδημίες. Θεωρώ ότι η περιφέρεια μπορεί να δώσει, να δώσει παιδιά και να βοηθήσει την ανάπτυξη του μπάσκετ. Και η εικόνα που αποκόμισα αυτές τις τρεις μέρες εδώ στην Κρήτη είναι ότι υπάρχει και υποδομή και ταλέντα τα οποία, αν δουλευτούν σωστά, μπορούν να δώσουν πολλά στο μέλλον. Πώς βλέπετε εδώ το περιβάλλον γενικά, το γυμναστήριο, δηλαδή είναι μπασκετικό το περιβάλλον? Είμαστε εντυπωσιασμένοι από τις εγκαταστάσεις που βρήκαμε. Δηλαδή, ακόμα και στο Ακροτήρι που πήγαμε, είχε ένα αξιοπρεπέστατο γήπεδο που ούτε στην Αθήνα δεν βρίσκεται τέτοια γήπεδα. Το ίδιο και στο γήπεδο στη Σούδα που πήγαμε, και εδώ βέβαια είναι ένα παλάτι. Τέτοιο γήπεδο μακάρι να είχαμε κι εμείς. Να σημειωθεί τέλος ότι οι παίδες του Πρωτεαβούλας έδωσαν φιλικό μάτς και με την αντίστοιχη του αθλητικού ομίλου Ακροτηρίου. Η ομάδα των Χανίων επικράτησε σε παιχνίδι που έγινε το Σάββατο πρωί στο κλειστό γυμναστήριο στο Καμπάνι Ακροτηρίου. Το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται βοήθεια από τις άλλες πόλεις. Δηλαδή, αν όλο το μπάσκετ είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, προφανώς δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το γήπεδο, νομίζω ότι υπάρχει το πρώτο ζητούμενο για να μπορεί να γίνει κάτι παρακάτω. Το δεύτερο είναι. Πιστεύω να γίνει δουλειά στις μικρές ηλικίες και να μπουν όσο γίνεται περισσότερα μικρά παιδιά στο παρκέ και να τα δούμε και στις εθνικές ομάδες, για να μπορέσει να εμπλακεί η τοπική κοινωνία όσο γίνεται περισσότερο.